Κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία που καταθέσαμε, που έχουμε καταθέσει πολλές φορές, τεκμηριώνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας, αλλά επιχειρείται να εκπληρώσει το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου του αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού και έχει μετατραπεί με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων ορμητήριο πολέμων και επεμβάσεων κατά άλλων λαών. Και αυτό υπηρετούν οι αποστολές ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό. Όσο αφορά την αποστολή Ελλήνων στρατιωτών στο Σαχέλ, εμείς το έχουμε χαρακτηρίσει και θα επιμείνουμε. Είναι έγκλημα εκ προμελέτης. Μιλάμε για σφαγείο. Ο γαλλικός στρατός έχει δεκάδες νεκρούς για τα συμφέροντα των γαλλικών μονοπωλίων, για τα συμφέροντα της Total, της Valor, της Areva και άλλων στον ανταγωνισμό με την Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία. Και είναι απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί που έχουν καταγραφεί ότι ανεξάρτητα από τους κινδύνους, ακόμα και ανθρώπινες απώλειες, θα αποκτηθεί πολεμική πείρα. Το θεωρούμε άκρως επικίνδυνο και απαράδεκτο. Οι δικαιολογίες ότι συμμετέχουν και άλλα κράτη είναι σαθρές και δεν νομιμοποιείται η δική σας απόφαση, επειδή πήγανε οι Βέλγοι, πήγανε οι Εστονοί και οι άλλοι που καταγράψατε. Υπηρετούν μεγάλα συμφέροντα που είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού μας και το ΚΚΕ αυτό το αντιμετωπίζει ως καθοριστικό κριτήριο. Η πύραυλη Patriot στη Σαουδική Αραβία, το επαναλαμβάνουμε, δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός συνόρων. Προχτές η Σαουδική Αραβία ξαναβοβάρδισε την περιοχή της Ιεμένης, όπου είναι σε εξέλιξη μάχες. Η πύραυλη Patriot είναι ενταγμένη σε γενικότερο επιθετικό σχεδιασμό των Αμερικάνων που στρέφεται ενάντια στο Ιράν. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Οι συμφωνίες που υπογράψατε με τη Γαλλία και τη ΣΥΠΑ υπηρετούν επιθετικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, ενταγμένους στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας. Και λέμε, μην καμαρώνετε για τις δηλώσεις του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών. Τα ίδια έλεγε και ο Πομπέο το 2019 και ήρθε η σοβαρή κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το 2020. Η αμερικανονατοϊκή πλευρά σας κολακεύει και την ίδια στιγμή χαρακτηρίζει την Τουρκία ως πολύτιμο σύμμαχο. Τη θέλει ισχυρή και παζαρεύει για να την αποσπάσει από τη ρώσικη επιρροή και στο παζάρι αυτό τίθεται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία του 1990 εκδηλώθηκε το casus belli από την πλευρά της Τουρκίας. Η κρίση στα Ήμια αυτά τα χρόνια περισσεύει η αμφισβήτηση των συνόρων, η κυριαρχία των νησιών. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει νατοϊκές βάσεις, βρετανικές και άλλες. Και η κατοχή συνεχίζεται για 47 χρόνια στο νησί. Και η Κύπρος οδηγείται σε διχοτόμηση. Η βάση της Σούδας παίζει βασικό ρόλο στους νατοϊκούς πολέμους. Η Αλεξανδρούπολη πρωταγωνιστεί στην περικύκλωση της Ρωσίας. Σας λέμε ότι όσο βαθαίνει η εμπλοκή στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο θα οξύνονται τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί τροφοδοτούνται από τους γενικότερους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τη θέση σήμερα που κατέχει και διεκδικεί η αστική τάξη της Ελλάδας. Θα πληθαίνουν οι απειλές και θα στρώνεται το έδαφος για οδυνηρούς συμβιβασμούς, που είναι μεγάλο κεφάλαιο. Οδυνηρούς συμβιβασμούς για την συνεκμετάλλευση
των ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο λαός με τους αγώνες του απαιτεί ακύρωση των υπεριαλιστικών συμφωνιών, κλείσιμο των αμερικάνικων βάσεων, μη αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Σαχέλ της Αφρικής, επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Μέτωπο ενάντια σε κάθε υπεριαλιστική συμμετοχή της χώρας μας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος, μέχρι να γίνει ο λαός μας νοικοκύρης στον τόπο του, έξω από κάθε υπεριαλιστική συμμαχία, με αμοιβαία εποβελή σχέσεις με άλλους λαούς, γιατί ακριβώς αυτό επιβάλλει το συμφέρον των εργαζομένων. Ευχαριστώ.